Μαρτιάνα, κυρίες και κύριοι, καλή αρχή και καλή σεζόν να έχουμε και πρέπει να σας πω γιατί, για τη συγκεκριμένη είδηση ότι επί 35 χρόνια αυτό που δεν κατάφερε η CIA, η Mossad και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες το κατάφεραν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Μυκόνου. Γιατί συνέλαβαν προχθές έναν 65χρονο Λιβανέζο, ο οποίος φέρεται να ήταν αρχηγικό μέλος των αεροπειρατών που είχαν κάνει την φοβερή αεροπειρατεία το 1985 στο αεροπλάνο της DWA που είχε φύγει από Αθήνα με κατεύθυνση τη Ρώμη. Σε αυτό το αεροπλάνο πρέπει να σας πω που είχαμε και ένα νεκρό από αυτήν την αεροπειρατεία, έναν Αμερικανό πεζοναύτη νεκρό επέβαινε τότε και ο Ντένις Ρούσος, ο τραγουδιστής που είχε κάνει γνωστή εκείνη την εποχή και όχι μόνο την Ελλάδα. Ήταν ένα θρίλερ που είχε κρατήσει για περίπου ένα μήνα και αυτή η αεροπειρατεία είχε χρεωθεί τότε στην Λιβανέζικη οργάνωση Χεσμπολά. Πρέπει να σας πω ότι το αεροπλάνο το είχαν οδηγήσει στην Βηρυτό, όπου τότε η ελληνική κυβέρνηση είχε αφήσει ελεύθερο έναν Λιβανέζο τρομοκράτη με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν οι Έλληνες επιβάτες του αεροπλάνου στην Βηρυτό τότε το 1985, ανάμεσά τους βέβαια και ο Ντέμις ο Ρούσος. Στη συνέχεια είχαν πετάξει και σε άλλες χώρες και ζητούσαν την απελευθέρωση τουλάχιστον 400 σιητών μαχητών οι οποίοι κρατούνταν σε διάφορες φυλακές της Ευρώπης. Η αεροπειρατεία αυτή είχε λήξει με έναν νεκρό και με επέμβαση οι περισσότεροι εκ των αεροπειρατών είχαν καταφέρει να διαφύγουν. Ο συγκεκριμένος, ο 65χρονος παρακαλώ πολύ, όταν συνελήφθη πια εδώ στη Μύκονο, έκανε κρουαζιέρα, ήταν σε ένα κρουαζιερόπλιο που είχε κατέβει στη Μύκονο. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων όμως που έκαναν οι αστυνομικοί, το πλαστό του διαβατήριου, το οποίο είχαν καταφέρει οι μυστικές υπηρεσίες ανά τον κόσμο να το εντοπίσουν, είχε μπει στα αρχεία της Ιντερπόλ. Ενδελεχείς οι έρευνες από τους αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Μυκόνου, του αστυνομικού τμήματος Μυκόνου, με αποτέλεσμα να χτυπήσει κόκκινος συνεγερμός. Αμέσως τον έπιασαν, τον οδήγησαν στη συνέχεια στον εισαγγελέα της Σύρου, ο οποίος διέταξε την προφυλακισή του και πια ο 65χρονος Λιβανέζος βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού. Απίστευτη ιστορία. Θα μπορούσε να γίνει και κινηματογραφική ταινία. Πραγματικά η ζωή του ανθρώπου απίστευτη. Αυτού. Δηλαδή 34 χρόνια φυγάς αεροπειρατής και 34 χρόνια φυγάς. Όλες οι μυστικές υπηρεσίες τον έψαχναν. Πού συνελήφθη, στη Μέκα των Πλουσίων. Στη Μύκονο συνελήφθη. Τι να πω, μπράβο στην ελληνική αστυνομία. Στο νησί των ανέμων από απλούς αστυνομικούς, παρακαλώ. Ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Είναι η απάντηση στην Τζίτζι Χαντίτ που έλεγε ότι οι ελληνικές αρχές στη Μύκονο δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, με κλέψαν, με ληστέψανε. Αυτά, να η απάντηση. Καλά, το τι επιθέσεις δέχτηκε η Χαντίτ από αγανακτισμένους συμπατριώτες μας που κατηγόρησε τη χώρα μας στο Instagram της το καλοκαίρι, έγινε χαμός, όλοι έξαλλοι. Απλώς σε κάτι είχε δίκιο, ότι θα πρέπει να αυξηθεί η δύναμη της αστυνομίας στη Μύκονο, διότι η Μύκονος είναι ένα νησί το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό και όταν γίνονται τέτοια περιστατικά, δυσφημίζεται η χώρα μας στο εξωτερικό. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόβλημα, έτσι, όπου υπάρχει χρήμα, υπάρχει και παρανομία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδόση Πάνου.